υπάρχει η εθνική νομοθεσία που ορίζει κάθε έναρξη της τουριστικής, της καλοκαιρινής περίοδου, προκειμένου οι λουόμενοι να λαμβάνουν το μπάνιο τους σε ασφαλή περιοχές και ακτές, και όλες, η κάθε μία περιφερειακή ενότητα, αφού έχει πραγματοποιήσει δειγματοληψίες θαλασσίου ύδατος και αυτοψίες, απλά να διευκρινίσουμε, μην μπερδευτούν οι πολίτες με τις γαλάζιες σημαίες και οποιοδήποτε άλλο σύστημα. Αυτό είναι μία έρευνα και μία απέτηση του Υπουργείου Υγείας, φανταστείτε, για την Αττική. Αυτό το χαρακτηρισμό δεν την βγάζει η περιφερειακή ενότητα ή η περιφερειακή, την βγάζει απευθείας το Υπουργείο Υγείας. Εμάς λοιπόν εδώ κάθε περιφερειακή ενότητα εκδίδει τέτοια εποχή, ανάλογα και με τις συνθήκες, το χαρακτηρισμό αυτών κολύβησης. Στάνταρ, από ό,τι γνωρίζω και έχει δοθεί και δελτίο τύπου, δεν έχουμε κάποια τροποποίηση σε σχέση με πέρυσι, δηλαδή δεν μπήκε κάποια ακτή ως ακατάλληλη. Απλά πρέπει να γνωρίζουν οι ακροατές μας ότι ανεξάρτητα αν υπάρχει κάποια επιμόλυνση κάποια στιγμή που ούτως ή αλλιώς θα απαγορεύσουμε την κολύμβηση, δεν επιτρέπεται εκεί που είναι θαλάσσιες περιοχές που είναι αποδέχτες επεξεργασμένων λιμάτων, δηλαδή ανακτημένου νερού, και αυτές οι περιοχές είναι 200 μέτρα από τον Αλμερό, εκεί μπροστά από τη ΔΕΗ, δηλαδή στα ελληνοπεράματα. Και εκεί ιδιαίτερη προσοχή, το έχω τονίσει και άλλες φορές, κάποιοι εξαιτίας της θερμότητας του νερού που βγαίνει από το εργοστάσιο της ΔΕΗ, που είναι για να ψύχει τα μηχανήματα, δεν σημαίνει ότι είναι το νερό ακατάλληλο, αλλά πάνε και κολυμπάνε εκεί μπροστά. Βάσει αυτή τη απόφαση που την υπογράφει ο αρμόδιος χωρικός αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Συριγωνάκης, δεν επιτρέπεται εκεί. 200 μέτρα κατέρωθεν. Άρα λέει, εκεί μπροστά από τα ελληνοπεράματα στη ΔΕΗ, από κάτω, δεν επιτρέπεται και βάσει της απόφασης. Καθαρό, επίσης, αλλά πάντως όχι αματικό το νερό, όπως μπορεί κάποιοι να σκέφτονται. Ναι, ακριβώς. Εγώ θυμάμαι σε μια επιθεώρησή μας, ήταν εκεί κάτι ηλικιωμένοι άνθρωποι που πατούσαν, είχαν βάλει και σκοινιά, είχαν τοποθετήσει γιατί, για να μην τους παρασέρνει, γιατί βγαίνει με πίεση το νερό. Και μου λέγανε, ας πούμε, είναι αματικό το νερό. Όχι, δεν είναι καθόλου αματικό. Λοιπόν, 200 μέτρα εκατέρωθαν από το γεώφυρο. Εκεί έχουμε την εκβολή του βιολογικού σταθμού Ηρακλείου. Και άλλη μία, μου δίνεται πολύ μεγάλη ευκαιρία να πω στους ακροατές, μέσω από πρώτη φορά στο μέσο το δικό σας. Κάποιοι πάνε και ψαρεύουν εκεί. Όχι, είναι λάθος. Έχει πολύ μεγάλο πληθυσμό ψαριών, αλλά αυτά εκεί πάνε και τρέφονται ακριβώς από την εκβολή του αγωγού. Δεν επιτρέπεται. Απαγορεύεται και η κολύβηση και η αλία στο συγκεκριμένο κομμάτι. Δηλαδή θα το δούμε ουσιαστικά εκεί μπροστά από το παγκρίτιο στάδιο, ευθεία θα φαίνεται κάποιες μέρες ανάλογα με το κυματισμό ένα σημαίακι, μια σημαδούρα να πω, εκεί εκβάλλει, άρα 200 μέτρα αριστερά και δεξιά δεν κολυμπάμε. Μα είναι επικίνδυνο για την υγεία μας ούτως ή άλλως. Εννοείται. Και ότι έχει πολλά ψάρια εκεί δεν σημαίνει ότι πάμε και τα ψάρια. Το εννοείται με την κοινή λογική και με την κουβέντα πάρα πολύ απλά ακούγεται, αλλά μην ξεχνάτε ότι τα αυτονόητα πως είναι τα πιο δύσκολα. Ναι, σωστά. Χρόνια τώρα πασχίζουμε να εφαρμόσουμε απλά τα αυτονόητα. Και το τελευταίο κομμάτι που είναι χαρακτηρισμένος ως υδατικός αποδέχτης επεξεργασμένων λιμάτων είναι μπροστά στα σφαγεία της Αλικανασού, εκεί δηλαδή στις φυλακές από κάτω. Των πρώην σφαγείων. Τα πρώην σφαγεία, ναι, έχετε δίκιο. Εκεί εκβάλλει ο βιολογικός της βιομηχανικής περιοχής Ηρακλείου. Επίσης, δεν κολυμπάμε σε αγκυροβόλια πλοίων και μαρίνες και σαφέστατα, όπως καταλαβαίνετε, στο λιμάνι Ηρακλείου. Είναι οι γνωστές απαγορεύσεις. Κάθε χρόνο είναι ακριβώς, το ίδιο. Ακριβώς ίδιο. Απλώς ήθελα λίγο να τις πούμε και να τις σχολιάσουμε. Δεν έχει προσταθεί καμία περιοχή. Οι ακτές κολύβησης και τα νερά είναι πολύ καλές. Κατά διαστήματα πολύ σπάνια κάποιοι είτε αποτυχήματα είτε κάποια συνήθεια που θα εκβάλλουν συνήθως μέσω αγωγό ομβρίων καταλήγουν. Εμείς μόλις ενημερωθούμε και συλλέγουμε δείγματα και αυτά υπερβαίνουν την νομοθεσία, απαγορεύουμε προσωρινά σε κάποιες περιοχές την κολύβηση. Εκείνο που απασχολεί, καθαρές να μένει θάλασσες, αλλά εκείνο που, το οποίο απασχολεί, προβληματίζει, ανησυχεί, φοβίζει, μπορούμε πολλά ρήματα να χρησιμοποιήσουμε, κύριε Παπαδάκη, είναι τι γίνεται και με τους λαγοκέφαλους, γιατί εκεί υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία και όλες σε αυτές τις πληροφορίες που μας έρχονται από λουόμενους, από τους αλληλείς, από επιστημονικά ιδρύματα, ινστιτούτα που λένε ότι ο πληθυσμός αυξάνεστε και πληθύνεστε.
Έχετε δίκιο. Νομίζω ότι η κατάσταση τίνει να ξεφύγει και πρέπει να παρθούν μέτρα που δεν είναι βέβαια τη αρμοδιότητα τη δημόσια υγεία. Να παρθούν μέτρα τόσο ώστε αυτό το φαινόμενο που ξεκίνησε, αυτή η μετανάστευση κάποιων ξενικών ειδών και στο νησί μας, έχει πολλούς κινδύνους, πάρα πολλούς, δεν είναι τις παρούσες να το πούμε, αλλά αναφορικά με την υγεία των λουόμενων, σαφέστατα, και γι' αυτό και πρέπει να προσέχουμε για όλους και για άλλους λόγους, να μην αφήνουμε ανεξέλεκτα τα παιδιά εκεί, να έχουμε πάντα την προσοχή μας και εμείς οι ίδιοι, και άμεσα να απομακρυνόμαστε, γιατί τώρα και με τις υψηλές θερμοκρασίες έχουμε εναλλαγή και ίσως και με κάποιους κυματισμούς ανάλογα με τα ρεύματα να έχουμε τέτοια φαινόμενα. Θερμή παράκληση, προσέχουμε. Οι ακτές κολλήμεις είναι για τη χαρά των λουωμένων, αλλά μπορεί ανά πάσα στιγμή και από πλευράς να πούμε, να τονίσουμε ότι πρέπει να υπάρχουν και οι ναυαγοσώστες, ένα θέμα που άπτεται και τις υπηρεσίες μας. Όλο λοιπόν αυτός ο κύκλος παρεχόμενων υπηρεσιών, εντάξει, να πιούμε τον καφέ μας, την ξαπλώστρα μας, αλλά να έχουμε και παρεχόμενες υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και εμείς να είμαστε προσεκτικοί και ναι, μπορεί να εμφανιστούν και... Ναυαγοσώστες με την περίοδο που υπάρχει η παρουσία τους στις παραλίες να είναι από 1η Σέκτου μέχρι, αν θυμάμαι καλά, και 30 πόσο του Σεπτέμβρη. Ακριβώς. Είναι όσο διαρκεί η κολυμβητική περίοδο. Η περίοδος που κάνουμε μπάνια και που ισχύει μάλιστα και αυτή η έκθεση που είπαμε τώρα, δηλαδή αυτή ισχύει για αυτό το συγκεκριμένο διάστημα. Λοιπόν, αυτά σου το έχει να κάνει με τους λουόμενους, τον καθένα από εμάς, τη χαρά και την απόλαυση του καλοκαιριού. Ας το προσαρμόσουμε με βάση τα δεδομένα που έχουμε, με ό,τι μπορεί ο καθένας μας, έτσι ώστε να είναι ασφαλής. Με τα κουνούπια, τι γίνεται και με την καταπολέμηση των πληθυσμών? Εγώ έβλεπα και εκείνη την είδηση τις προηγούμενες μέρες ότι πήρατε ως Περιφέρεια Διεύθυνση Υγείας και το πρώτο πανελλήνιο βραβείο για την επιστημονική μελέτη που αφορά την εντομολογική επιτήρηση του πληθυσμού των κουνουπιών στο νησί. Αλήθεια είναι? Σαφέστατα. Πρόκειται για το Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας, που είναι μια πολύ σημαντική έτσι, εκδήλωση. Ένα θα σας πω, στις συνεδρίες ήταν καθηγητές ο κ. Τσιόδρας, όλοι αυτοί οι αφρόκρεμα, να το πω, επιτρέψτε μου, της πανδημίας που ανέδειξε και τα μέτρα πρόληψης και τις οδηγίες στους πολίτες και φορείς όπως ο ΕΟΔΗ, το Πανεπιστήμιο, η Σχολή και το Πανεπιστήμιο Δημόσιας Υγείας, στη Σχολή Δημόσιας Υγείας. Οπότε καταλαβαίνετε για εμάς από 130 εργασίες από όλο το φάσμα της Δημόσιας Υγείας να λαμβάνουμε το πρώτο βραβείο ως έρευνα που στείλαμε είναι πάρα πολύ σημαντικό και εγώ θα το έλεγα ως πολίτης, θα μου έδινε μια αίσθηση ασφάλειας. Δηλαδή ότι εμείς τα λέμε, καμιά φορά οι πολίτες νομίζουν ότι τα λέμε για να ευλογούμε τα γένια μας και ότι στην περιφέρεια Κρήτης κάνουμε. Όχι, ναι. Αυτό ήταν ένα επιστημονικό συνέδριο. Η εργασία αυτή κρίθηκε από καθηγητές ιατρικής και βραβεύτηκε ως καλύτερη. Και ως την καινοτομία της, θυμάστε που σας έλεγα ότι πρώτη περιφέρεια Κρήτης είδαμε ότι η κλιματική κρίση έχει επηρεάσει άμεσα τους πληθυσμούς των κουνουπιών από πολλούς τρόπους. Από το ότι ακόμα και το χειμώνα είχαμε οχλήσεις, τσιμπήματα, οι πολίτες διαμαρτύρονταν, ότι βρήκαμε, αυτό είναι το έβριμα το πολύ σημαντικό, χειμώνα καιρό πληθυσμούς κουνουπιού τίγρης, του ασιατικού κουνουπιού τίγρης και ανοφελές, που είναι το κουνούπι που μεταδίδει την ανοσία. Δεν σημαίνει ότι έχουμε, βρήκαμε το ξενιστή, αυτό που μπορεί να μεταδώσει το νόσημα. Επίσης μελετήσαμε και καταγράψαμε θερμοκρασίες που αξίζει να τις πούμε. Δηλαδή, όταν έχει Δεκέμβρη μήνα ένα μέσο όρο θερμοκρασιών, μέγιστη θερμοκρασία γύρω στους 20 βαθμούς, δεν είναι χειμώνας. Όταν οι ελάχιστες ήταν μια-δύο μέρες κάτω από 10 και όλες οι άλλες μέρες κυμαίνονταν μεταξύ 12-13, τι σημαίνει για τα κουνούπια? Σημαίνει ότι μπορούν να πάσα στιγμή, όχι, να αναπαραχθούν, να κάνουν τα αυγά τους στο νερό και να αναπαραχθούν. Θερμοκρασίες κάτω του 10 τα σκοτώνουν και δεν μπορούν να αναπαραχθούν τα αυγά. Ένα τρίτο είναι ότι με την καλοκαιρία και με αυτή την κλιματική κρίση τα πτηνά, τα άγρια πτηνά, η περίοδος μετανάστευσης τους μεγαλώνει. Άρα μεγαλώνει και ο κίνδυνος να μεταφέρουν παθογόνα. Όλα αυτά λοιπόν με επιστημονικό τρόπο, πώς έγινε, βάλαμε παγίδες σε
σε κρίσιμα σημεία σε όλη την περιφέρεια. Ανά 15ήμερο τα συνεργεία συνέλεγαν παγίδες με δύο τεχνολογίες, με έκκληση διοξιδίου του άνθρακα που τα ελκύει και με φωτός. Αυτά λοιπόν αναλύονταν σε επίπεδο γένους και είδους και αναλύονταν επίσης αν μεταφέρουν κάποιο παθογόνο. Συγκεκριμένα ελέγχουμε για ιό του Δυτικού Νείλου, ιό τσικουγκούνια, ιό ουσούτου και βέβαια για πλασμόδιο της ελονοσίας. Κανένα από αυτά δεν βρήκαν πάρα πολλά. Χειμώνας ήταν, αλλά ευτυχώς ούτε τότε δεν μετέφερε κάποιο παθογόνο. Και καταλήξαμε, και νομίζω ήδη η περιφέρεια Αττικής θα το κάνει, ότι βάσει αυτών των ευρημάτων της βραβευμένης μας έρευνας, των οχλήσεων των πολιτών, πιθανά πλέον και λόγω της κλιματικής κρίσης να μην σταματάμε το χειμώνα τα έργα καταπολέμησης. Α, να μάλιστα. Μην έχουμε αυτό το κενό που αυτή η ελάχιστη πληθυσμή, αλλά υπαρκτή, θα έρχεσαι το Μάη μήνα, τον Απρίλη, τον Μάρτη και θα είναι ιδιαίτερη ψηλή και θα πρέπει να καλύψεις αυτό το κενό της μη εφαρμογής μέτρων. Άρα σας το αναφέρω ότι ως περιφέρεια Κρήτη σκεφτόμαστε από το επόμενο διάστημα και με τη νέα προγραμματική που θα γίνει να μην σταματάμε καθόλου και τους μήνες τους χειμερινούς. Αυτό είναι καλό. Και κρατάω αυτό που είπατε επίσης, ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μάλλον στα πρότυπα της περιφέρειας σε ό,τι έχει να κάνει με την καταπολέμηση των κουνουπιών, αλλά κυρίως για όλα αυτά τα οποία εμείς κατά καιρούς, τουλάχιστον μέσα από τη συχνότητα της εκπομπής, έχουμε ακούσει από εσάς, θα προχωρήσει στα βήματά σας και η περιφέρεια Αττικής. Σαφέστατα. Εμείς ούτως ή αλλιώς συνεργαζόμαστε. Κλιμάκιο πρόσφατα που είχα εν ώψη της άσκησης που έγινε για το σεισμό της Μεγάλης, τους προσκαλέσαμε για να δουν τη διαδικασία, αλλά και για να συζητήσουμε το μη συνεργασίας και τα κουνούπια είναι ο πρώτος και κύριος, αλλά για να κλείσουμε το θέμα των κουνουπιών και για να έχουμε οι πολίτες της περιφέρειας και οι επισκέπτες, όλοι όσοι κατοικούμε αυτό το διάστημα, είτε μόνιμα είτε προσωρινά στο νησί, έχουμε μία δέσμη μέτρων, πολλά μέτρα, η θεωρία των πολλαπλών φραγμών εφαρμόζεται και στα κουνούπια και έχουμε τριετές πρόγραμμα καταπολέμησης, τριετές πρόγραμμα εντομολογικής επιτήρησης με το ΙΤΕ και τον καθηγητή, τον κύριο Βόντα. Έχουμε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και με άλλες περιφέρειες της χώρας, όπου αυτά τα δεδομένα των κουνουπιών συλλέγονται. Έχει βγει ένας αλγόριθμος που αναδιαστήματα μας αναφέρει την πιθανότητα σε επίπεδο χωριού και κοινότητας εμφάνισης ιού του Δυτικού Νείλου, ένα πρόγραμμα έγκυρης προειδοποίησης, το οποίο μάλιστα και αυτό τη χάνει να έχει πάρει το πρώτο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό βραβείο για την προστασία της δημόσιας υγείας, και ένα καινοτόμο δηλαδή πρόγραμμα έγκυρης διάγνωσης και πρόβλεψης, να πω, να εμφανιστεί ιό του Δυτικού Νείλου. Έχουμε τα 5 προγράμματα που τρέξαμε φέτος επιπλέον, που ήταν η χειμερινή έρευνα που πήραμε το βραβείο, για την ελονοσία που τρέχει, για τα χωροκατακτητικά είδη κουνουπιών όπως είναι το Αιγυπτιακό, που δεν έχει έρθει στο νησί μας και δεν θέλουμε να το δούμε, αλλά είναι ήδη στην Κύπρο και στα βόρεια σημεία της Τουρκίας. Ελέγχουμε πλέον βάσει νόμου του ΕΟΔΗ και κυκλίου του Υπουργείου Υγείας όποιο πλοίο έρχεται, μας αναφέρει τα 10 τελευταία λιμάνια, και όποιο αεροσκάφος έρχεται από τέτοιες περιοχές μας επιδεικνύει πιστοποιητικό απεντόμωσης. Ελέγχουμε βότρους απορροφητικούς που υπάρχουν στην Ήπεθρο, γιατί εκεί το νερό, το στάσιμο, όλες αυτές τα προσελκύουν και τα έντομα, και συνεχίζουμε με αυτή τη φαρέτρα μέτρων. Και να πω πάλι, χαίρομαι γιατί στην πρώτη που συζητάμε σήμερα, έχουμε πάλι αναφορές από πολίτες για έντονες οχλήσεις για ασμήνη κουνουπιών. Ενημερώθηκα από την ανάδοχη εταιρεία, δεν είναι κουνούπια, είναι χειρονόμοι. Είναι αυτό το έντομο που δεν τσιπάει, δεν έχει προδοσκίδα όπως το κουνούπιο. Δεν μπορεί να δακώσει και να ρουφήξει αίμα. Άρα όταν βλέπουμε ασμήνη που πάνε εκεί στα παράθυρα, σκουρτίνεται, ειδικά σε εκβολές όπως είναι στο Γιώφερο ή σε άλλες περιφερειακές ενότητες, μόνο στο Ηράκλειο, θα βγάλουμε και δελτίο τύπου, αλλά σε λέω, έχω την ευκαιρία να το πρωτοπώ εδώ σε εσάς, δεν είναι κουνούπια. Παρά τα αυτά, όποιος πολίτης έχει την ένδειξη ότι σε εξωτερικούς χώρους είναι πληθυσμοί κουνουπιών, συγκρατήσουν το τηλέφωνο 2310, είναι Θεσσαλονίκη γιατί εκεί έδρε η εταιρεία,
εργάσιμες ημέρες και ώρες, 2-31-0, 6, 7, 8, 9 και 10, το λέω έτσι γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο η συνέχεια των αριθμών από το 6 μέχρι το 10, δηλαδή 6, 7, 8, 9, 1, 0, θα πάμε την επόμενη μέρα, θα διερευνήσουμε την αναφορά και θα δώσουμε καταρχήν λύση, αν είναι στάσιμα νερά, αν χρειάζεται καθαρισμό, κάποια εκβολή ή οτιδήποτε. Καθαρίσαμε παρελθόντως και τον Κλαδισσό ποταμό σε ένα μεγάλο μέρος του Σταχανιά, εκκρεμεί στον Γιώφυρο. Και προχωράμε. Και ένα τελευταίο, σας πήρα μονότερμα, είναι ότι η κατάταξη του ΕΟΔΗ που γίνεται πλέον σε σχέση με τον ιό του Δυτικού Νείλου και έχει ένα επίπεδο επικινδυνότητας, έχουμε το χαμηλότερο στην περιφέρεια με σκορ 1, διότι την τελευταία πενταετία δεν έχουμε κανένα ανθρώπινο κρούσμα, όχι όπως είχαμε και πριν. Είχαμε μόλις 3, ένα το 2017 και 2 το 2018. Άρα συνεχίζουμε να είμαστε στη χαμηλότερη κατάσταση. Παραμένουμε. Έτσι, ναι, παραμένουμε. Μάλλον έτσι δεν πρέπει να το πούμε. Κάτι. Γιατί το λέγαμε και την προηγούμενη φορά. Πριν σας αποχαιρετήσω, σας ευχαριστήσω για τις πληροφορίες που δίνετε στον κόσμο. Να πούμε για άλλη μια φορά ότι αν κάποιος αντιμετωπίζει πρόβλημα στην περιοχή που μένει, σε ό,τι έχει κάνει με κουνούπια ή οτιδήποτε άλλο, 2-31-0. Ορίστε. Σε εξωτερικούς χώρους όμως, όχι μέσα σε αυλές, σπίτια, ιδιωτικούς χώρους. Σε εξωτερικούς χώρους ακριβώς, 2-31-0 είναι τηλέφωνο Θεσσαλονίκης, αλλά ενημερώνονται άμεσα, γιατί εκείνη η έδρα της εταιρείας, λέει ο κ. Παπαδάκης, ενημερώνονται εδώ οι υπηρεσίες, 6, 7, 8, 9 και 10, το τηλέφωνο αυτό. Πριν σας αποχαιρετήσω, έρχεται για εσάς μία επισήμανση από την περιοχή των Πατελών με την παράκληση της άμεσης δικής σας ενεργοποίησης. Την προηγούμενη Παρασκευή βρέθηκε νεκρός ένας άστεγος με δυστυχώς πολύ άσχημες υγειονομικές συνθήκες εκεί που έμενε, σε ένα πρώην καφενείο στην οδό Μπαντουβά, αν θυμάμαι καλά 50-56 πόσο ήταν το νούμερο αυτό. Ακούγοντάς σας σήμερα, άνθρωποι από την περιοχή, επαγγελματίες από την περιοχή, σας καλούν πάρα αυτά, κύριε Παπαδάκη, να με ερευνήσετε ώστε να απολυμανθεί ο συγκεκριμένος ο χώρος που παραμένει με τις ίδιες συνθήκες εκεί, αναδύοντας πάρα πολλές μυρωδιές και βέβαια με ό,τι άλλο συνεπάγεται και ό,τι άλλο περιλαμβάνει. Βεβαίως. Απλά να γνωρίζουν οι πολίτες ότι πρέπει να έχουμε εισαγγελική άδεια για να μπούμε στον χώρο. Έρχεται από το Δήμο συνεργείο που... Μα είναι εξωτερικός ο χώρος, δεν είναι μέσα στο καφενείο. Είναι μέσα σε μια πέργολα, ας πούμε. Αν είναι εξωτερικός, εντάξει. Αλλά δεν είναι εσωτερικός και... χώρος. Είναι εξωτερικός στο πεζοδρόμιο που είχε κλείσει λίγο-λίγο και εκεί έμενε ο άνθρωπος αυτός ο οποίος εξαιτίας της ζέστης έφυγε από την ζημιά. Θα ενημερώσω άμεσα την αρμόδια διεύθυνση της ενότητας Ηρακλείου. Άμεσα, τώρα μόλις κλείσουμε την επικοινωνία μας, θα ενημερώσω για να δούμε και ίσως το δούμε και εμείς ως έδρα να πάμε άμεσα. Γιατί καταλαβαίνω τους πολίτες και την αγωνία τους. Ναι, σας παρακαλούν ιδιαιτέρως. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα.